Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε σήμερα την συλλεκτική έκδοση Steelbook της ταινίας Mortal Kombat, η οποία κυκλοφόρησε το 2021. Ήταν ομολογουμένος από τα πιο δυνατά χαρτιά όσο αφορά τον κινηματογράφο του 2021, από τις ωραιότερες ταινίες που έχω δει. Είμαι μεγάλος φαν του franchise του Mortal Kombat και φυσικά αυτό το συγκεκριμένο Steelbook, το οποίο έγινε sold out σχεδόν σε μία εβδομάδα από την ημέρα που έγινε διαθέσιμο για προσπόληση, μας ήρθε από το amazon.de. Λοιπόν, αν βγάλουμε το χαρτόνι από μπροστά για να δείτε φυσικά και το σχέδιο από πίσω, είναι σαν ένα yin και yang. Είναι φυσικά οι πρωταγωνιστές, οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές της ταινίας, ο Sub-Zero που είναι στο πιστόφυλλο, βλέπετε, και ο Scorpion, ο οποίος και οι δύο τους είναι φυσικά οι αιώνιοι αντίπαλοι. Όπως και το ανοίξει φυσικά, είτε ο ένας είτε ο άλλος είναι στο εξώφυλλο, είτε αν το ανοίξεις από την άλλη πλευρά εννοείται ότι είναι ο Sub-Zero. Λοιπόν, αυτή είναι όμως η σωστή με τον Scorpion, ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει το Steelbook. Το ένα το δισκάκι είναι φυσικά το 4K Ultra High Definition ποιότητα της ταινίας και το άλλο δισκάκι Mortal Kombat είναι το Blu-ray, ένα πολύ ωραίο στιγμιότητα από την ταινία μέσα, μέσα στο εσωτερικό του Steelbook. Στην ταινία να σας πω ότι βλέπουμε την ιστορία του νεαρού μαχητή Cole Young. Ο ίδιος λέει έχει επιλεχτεί να είναι ο πολεμιστής της γης στο τουρνουά Mortal Kombat. Η ιστορία δεν έχει καμία σύνδεση με παλαιότερες ταινίες και σειρές Mortal Kombat και αυτό ίσως να είναι και το ατού της ταινίας της συγκεκριμένης. Από το Amazon.de λοιπόν η γερμανική έκδοση της ταινίας σε Steelbook. Φυσικά τα δισκάκια δεν είναι γερμανικά καθε αυτό, αφού τα δισκάκια τα οποία είναι αυτά που μοιράζονται όλες οι χώρες ευρωπαϊκές σε όλες τις αγορές για αγορά. Λοιπόν, αυτή είναι η συλλεκτική έκδοση του Mortal Kombat σε Steelbook.